Να πάμε στην υπόθεση της Πάτρας με τα όσα έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Περισσότερο εστιάζομαι γιατί σχηματίστε πια μια καινούργια δικογραφία, υπάρχει, για τα δύο παιδιά. Δεν έχουμε ακόμα πολλά στοιχεία, έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, σας τη δείξαμε. Ψάχνουμε και τις καταθέσεις και της Δήμητρας και του Μάνου. Θα εστιάσουμε λίγο σήμερα στην κατάθεση της Δήμητρας. Είχαμε και την αποσαφήνιση ορισμένων πραγμάτων από τον δικηγόρο της Ρούλας χθες, τον κύριο Παπαδόπουλο. Να δούμε όμως μερικά σημεία που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως από όσα η Δήμητρα λέει για το πώς βρέθηκαν νεκρά τα παιδιά στην κούνια ή στο κρεβατάκι, όπου το καθένα βρέθηκε νεκρό και δολοφονημένο, όπως αποδεικνύουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Όλη η οικογένεια θα τη στηρίζει μέχρι το τέλος, μέχρι να βγει η αθωότητά της στην επιφάνεια, γιατί είναι αθώα. Μέχρι τέλους η Δήμητρα Πισπυρίγκου θα στηρίζει, όπως λέει, την προφυλακισμένη αδελφή της, και αυτό γιατί είναι πεπισμένη πως δεν σκότωσε εκείνη τα τρία νύψια της. Εγώ πιστεύω ότι εκεί που είναι η Ρούλα είναι για την κοινή γνώμη, καθαρά. Η δικογραφία όμως δεν έχει στοιχεία. Όχι. Στην πολυσέλιδη δικογραφία όμως συμπεριλήφθηκε και η τελευταία της κατάθεση, που άθελά της και η Τυρούλα για τα έντονα σκούρα σημάδια στο στόμα της Ήριδας. Η κοκκινίλα, το έξεμα δηλαδή, το είχε γύρω από τα χείλη η Ήριδα κάποιες μέρες πριν το θάνατό της. Εκτός από την κοκκινίλα όμως, βλέπω ότι υπάρχουν και σημάδια και μάλιστα έντονα και στο εσωτερικό των χειλιών. Τα σημάδια αυτά έχουν σκούρο χρώμα και έχουν μια όψη σαν τρίγωνα στο σχήμα τους με κορυφές. Αυτά τα σημάδια πρώτη φορά τα παρατήρησα όταν πήραν την Ήριδα από την κούνια της και την έβαλαν στο πάτωμα της κουζίνας για να της κάνω κάρπα. Πριν από αυτό, τα σημάδια αυτά δεν υπήρχαν στα χείλη της Ήριδας. Το προηγούμενο βράδυ που την είχα εγώ και παίζαμε, μέχρι που και την έβαλε για ύπνο η Ρούλα, δεν υπήρχαν αυτά τα σημάδια. Παραθέτει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα γνωρίζει στις αρχές, όχι γιατί θέλει να φέρει σε δυσμενέστερη θέση τη Ρούλα, αλλά γιατί έχει πιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο τη βοηθά να λάμψει η αλήθεια. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία να μην καταλάβω ότι κάτι γίνεται. Η Ρούλα ενδεχομένως και ως μεγαλύτερη αδερφή από τις δύο, ίσως να είχε από τη μικρή ηλικία μια χειριστική ή αρχηγική τάση στην οικογένεια. Ήταν ένα πρόσωπο που ήθελε, ας πούμε, η Ρούλα να έχει πάντα τον έλεγχο. Και ταυτόχρονα από την άλλη να δει κανείς αν η αδερφή, στην προκειμένη περίπτωση η Δήμητρα, ήταν ένα πρόσφορο έδαφος για μια τέτοια συμπεριφορά. Έχεις αρχίσει καθόλου να κλειδονίζεσαι? Όχι. Στο πόρισμα φωτιά, η κλινική ψυχολόγος που όρισε η ανακρίτρια έλεγε για τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Φάνηκε έντονα η προσπάθειά της να με πείσει για τη δική της αλήθεια και στο τέλος να επιβεβαιώσει ότι τα κατάφερε. Θα είχαμε ενδεχομένως μια χειριστική συμπεριφορά της Ρούλας Πισπυρίγκου στην προκειμένη περίπτωση, όπου πια αυτή θα την καλλιεργούσε και θα τη διοχέτευε από πολύ μικρή ακόμα ηλικία προς όλα τα μέλη της οικογένειας. Άνθρωποι τέτοιοι μαγειρεύουν και τους μπλέκουν όλους. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βάλει κι άλλους στο κάδρο. Οι δύο αδελφές κρατούν την ίδια στάση από την αρχή. Αποκρούν όλες τις κατηγορίες περί εγκληματικής ενέργειας και μιλούν ξεκάθαρα για ιατρικά λάθη. Κάποιο λάθος είχε γίνει, όχι από δόλο. Πάνω στον πανικό τους άνθρωποι, εγώ αυτό πιστεύω. Εκτός από κοινούς στόχους και απόψεις, οι αδελφές Πισπυρίγκου μοιάζουν και στις εκρήξεις τους όταν κάποιος αμφισβητήσει τη δική τους αλήθεια. Ποιος εισαγγελέας, το όνομά του. Να δει τι ο εισαγγελέας. Έχει φάει με τα παιδιά. Α, υπάρχει αμέλεια, ε. Το όνομα του εισαγγελέα. Εγώ ρε το σπίτι σου, είμαι η θεία των παιδιών που πήγε στο σχολείο σε από κάτω στα δικαιολογητικά να με προσέξει. Σήκωσε να τέλος απαντήσεις να προσέξει εσύ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η μητέρα των δύο γυναικών, που όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μιλά για την αθωότητα της προφυλακισμένης κόρης της. Δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω. Μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό της, αλλά όχι στα παιδιά του. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ξέρω το παιδί μου. Μας έχουν δείξει αυτές οι δύο γυναίκες ότι έχουν τρομερά πολλά κοινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους. Η Ρούλα Πισπυρίγκου απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της οικογένειάς της, στήριξη που δεν έλαβε τελικά όπως περίμενε από το Μάνο Δασκαλάκη. Γεγονός που, όπως εκμυστηρεύτηκε στην ειδική ψυχολόγο, την ευνηδίασε αλλά και της άφησε πικρία. Για να θυμίσω την αλληλουχία των γεγονότων που έρχονται, την Παρασκευή
η Ρούλα θα στείλει ένα υπόμνημα. Καλείται ως μάρτυρας, αλλά ως ύποπτη. Αφού αξιολογηθεί και εφόσον κατηγορηθεί για τις άλλες δύο δολοφονίες, τότε πια θα πάει να απολογηθεί. Η Δήμητρα, ωστόσο, ένα πρόσωπο που από την αρχή σας είπαμε ότι είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Θυμάστε, σας είπαμε πρώτη φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο όταν λεγόταν ότι μπορεί να διωχθεί κτλ. Και είναι και ο μόνος άνθρωπος που έβγαλε συνέστημα για τα παιδιά, για την Τζορτζίνα τότε, όταν απείλησε και τη Ρούλα και το Μάνο ότι θα πάει στην αστυνομία με αυτά που κάνανε με την Τζορτζίνα. Δίνει μερικά στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά και ίσως μπορούν να αξιολογηθούν ακόμα και ιατροδικαστικά. Αυτά θα τα κρίνει το δικαστήριο. Θυμίζω λοιπόν ότι την Κυριακή εκείνη, στις 21 Μαρτίου του 2021, πριν από ένα χρόνο και μερικούς μήνες, στο δωμάτιο κοιμάται η Ήρυδα και στο σπίτι είναι η Ρούλα, η Δήμητρα και η Τζορτζίνα, η οποία Τζορτζίνα κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με την μικρή, με την Ήρυδα, το μωράκι. Τι λέει λοιπόν η Δήμητρα? Λέει ότι το παιδί όταν το βάλαμε για ύπνο ήταν κανονικά στο κρεβάτι του. Ήταν ξαπλωμένο όπως είναι όλα τα παιδάκια όταν τα βάζει για ύπνο. Θυμίζω ότι όταν ξύπνησαν το πρωί, η Ρούλα με κάτι που, ας πούμε, μπορεί να γεννά και κάποια ερωτηματικά, μπορεί και όχι, λέει, εδώ βλέπετε το μωράκι όπως, ας πούμε, κοιμότανε στο λίκνο. Μετά το πρωί λέει η Ρούλα, δεν πας εσύ Δήμητρα να δεις τι κάνει το παιδί? Μπορεί να είχε κάποιο λόγο, μπορεί να μην ήθελε εκείνη να το πιάσει νεκρό. Αν όντως, θα δούμε. Όλα αυτά θα αποδειχθούν στο δικαστήριο. Όταν όμως πηγαίνει η Δήμητρα λέει ότι βλέπω το παιδί σε τελείως κάθετη θέση στην κούνια. Και λέει και κάτι ακόμα. Λέει ότι το βράδυ που το βάλαμε για ύπνο, αυτά τα σημάδια που είχε η Ήρυδα και τα βλέπαμε και στις φωτογραφίες, δεν τα είχε. Άρα ό,τι έγινε, έγινε εκεί, πέριξ της δολοφονίας. Το τι και το πώς, είπαμε, τα δικαστήρια θα το κρίνουν. Αυτά για την Ήρυδα. Θέλω να δούμε και για τη Μαλένα τώρα. Το πρώτο παιδάκι. Και θα καταλάβετε γιατί είναι αυτά τα δύο. Η Μαλένα λοιπόν, σύμφωνα με την περιγραφή της ίδιας της Ρούλας τώρα, είναι στο κρεβάτι της, παρουσιάζει αυτούς τους σπασμούς, αυτό το επεισόδιο, και η Ρούλα βγαίνει να ειδοποιήσει τους γιατρούς. Αυτό το οποίο προκύπτει και από τις καταθέσεις των γιατρών και από όλα τα στοιχεία είναι όταν η Ρούλα πια μπαίνει στο δωμάτιο, πάλι το παιδί, η Μαλένα τώρα, δεν είναι στη θέση που το άφησε, λέει στην αρχή ήταν το παιδί έτσι, είχε και το πανάκι. Όταν μπήκαν οι γιατροί όμως, το παιδί ήταν κάθετα στο κρεβάτι, όπως ακριβώς και η Ήρυδα. Και το πανάκι μας περιγράφει ότι τη μια ήταν στο χέρι του, την άλλη στο πόδι του. Σημειώνω δε ότι οι γιατροί το παιδί, όταν μπήκαν μέσα, το βρήκαν νεκρό στην πραγματικότητα. Ήταν άσφιγμο, δεν είχε τίποτα. Και είχε και η Μαλένα αυτά τα σημάδια τα οποία σας έχουμε δείξει. Γιατί λοιπόν τα λέμε όλα αυτά? Μπορεί η θέση των παιδιών να πει κάτι σε κάποιο ιατροδικαστή? Μπορεί κάτι να προδίδει το πώς βρέθηκαν και τα δύο παιδιά, το ότι είναι κάθετα στο κρεβάτι? Θα μας το πει ο κύριος Γαλεντέρης σε λίγη ώρα, πριν να σας πω, γιατί και με το θέμα των τεμπών πριν δεν το είπα και είναι και άδικο και δεν πρέπει τον διαγωνισμό μας, γιατί είναι λίγο που μένει ακόμα, είναι μια ώρα και 20 λεπτά. Θυμηθείτε λοιπόν ότι έχουμε αυτό το διαγωνισμό με το μεγάλο δώρο που κληρώνουμε μεθαύριο Πέμπτη, τα 15.000 ευρώ. Εδώ είναι οι συμμετοχές σας, στο 1.48.48 και στο 19.200. Και ότι σήμερα έχουμε και ένα έξτρα δώρο που το προσφέρει το Shopflix, αυτό εδώ, το Samsung Galaxy Fold 3. Είναι το Galaxy Z Fold 3. Η τιμή του, μάλιστα, επειδή δεν το λέγα και σωστά, είναι 1.600 ευρώ. Αυτό το κληρώνουμε σήμερα, 6 και 20, το άλλο μεγάλο μας δώρο μεθαύριο. Αυτά για να είμαστε εντάξει και με το διαγωνισμό και τις αναφορές που πρέπει να κάνουμε. Να δούμε τώρα τον κύριο Γαλεντέρη για να επιστρέψουμε σε ό,τι λέγαμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γαλεντέρη. Καλησπέρα. Αυτή η θέση των δύο παιδιών μπορεί κάτι να σημαίνει ή μπορεί να μην σημαίνει τίποτα?
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά περί της συνήθις θέσης των παιδιών. Δηλαδή, από ό,τι είδα και εγώ αποσπάσματα της κατάθεσης, αναφέρεται σε συνηθισμένη θέση, η θέση που δεν έπαιρνε ποτέ το παιδί κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Αυτό έχει, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Δήμητρα περιγράφει αυτό που λέει ο κύριος Γαλιτέρης, ότι γενικά η Ήριδα ήταν ένα παιδάκι ήρεμο στον ύπνο του. Το ξέρουμε όλοι, γιατί υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται έτσι πολύ ανήσυχα και άλλα που κοιμούνται πολύ ήσυχα. Η Ήριδα, λοιπόν, λέει, η ίδια η Δήμητρα ήταν ένα παιδί που δεν άλλαζε θέση στον ύπνο, δεν στριφογύρναγε στο κρεβάτι. Άρα είναι πραγματικά παράδοξο το να βρεθεί κάθετα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι. Γιατί αν το λάβουμε υπόψη μας ως δεδομένο, ως σίγουρο αυτό που μας περιγράφεται, τότε μπορούμε να συνδυάσουμε και να πούμε ότι μπορεί να προηγήθηκε κάποια πάλι, κάποια έντονη κινητικότητα, οπότε και να έχετε σαν ένα μικρό κομμάτι στο puzzle να συμπληρώσει και αυτό την υπόλοιπη εικόνα την οποία έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, χωρίς, αν το ερμηνεύω σωστά, θα μας πείτε, χωρίς να μπορεί κανείς να το πει απόδειξη, το γεγονός της θέσης του παιδιού θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη ή ένα στοιχείο προς εξέταση και μας λέτε ότι αυτή κάθε τη θέση θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από τη δολοφονία. Γιατί ξέρουμε, πια μην το κρύβουμε, το λέει το πόρισμα, ότι το παιδί δολοφονήθηκε και δολοφονήθηκε με κάποιον που του κλείσε το στόμα. Άρα, αυτή η στάση μπορεί να έχει προκληθεί από αυτήν τη σκηνή της δολοφονίας, λέτε. Φυσικά δεν μπορεί το σώμα να μείνει ακίνητο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα, να το πούμε, μεταξύ του θύματος και του θήτη. Οπότε και η τροποποίηση της τάσης και η αλλαγή θέσης είναι κάτι αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να έχει συμβεί το ίδιο και με τη Μαλένα, που πάλι περιγράφεται να έχει βρεθεί σε στάση σχεδόν κάθετη στο νοσοκομείο, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Η Μαλένα είναι μεγαλύτερο ηλικιακά παιδί, οπότε αυτή η συνθήκη νομίζω είναι πιο ισχυρή στην περίπτωση της Μαλένας από ό,τι στην Ήριδα. Δηλαδή η αλλαγή θέσης ταιριάζει περισσότερο σε ένα μεγαλύτερο παιδί παρά σε ένα μικρότερο που είναι σε κατάσταση ύπνου. Συνεπώς, ναι, και στη Μαλένα το θεωρώ ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο. Ότι δηλαδή το παιδάκι, αν κάποιος πήγε να του κλείσει το στόμα, όποιος και αν είναι αυτός, τέλος πάντων, προσπάθησε να πάλεψε για τη ζωή του, για να το πούμε απλά. Στην Ήριδα έχουμε και την περιγραφή του ότι το παιδί αυτό δεν άλλαζε ποτέ στάση στο κρεβάτι του. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για να το συνδυάσουμε με αυτά που λέμε. Μάλιστα. Τώρα, περάσουμε στο άλλο που έχετε και άμεση εμπλοκή. Ο κύριος Γαλεντέρης έχει ανάλαβει τεχνικός σύμβουλος των συγγενών της σπιτονοικοκυράς, της Κούτρα. Για να γίνει μια έρευνα σχετικά με τα αίτια θανάτου της Κούτρα. Θυμίζω ότι η γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν εξετάζεται το ενδεχόμενο, ίσως κάποιοι να την είχαν εγκαταλείψει, να μην είχε τη φαρμακευτική αγωγή που έπρεπε. Τι θα ψάξετε, κύριε Γαλεντέρη, και τι στοιχεία έχετε? Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Ακόμα δεν έχουμε τον φάκελο, τελικά έγγραφα στην κατοχή μας και δημιουργήθηκαν αρκετά ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου. Δηλαδή, αρχικά βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη αναφέρεται ότι νοσούσε από κάποια χρόνια παθήσεις. Σε μια πρόχειρη έρευνα και γρήγορη που έγινε στο ηλεκτρολογικό της φάκελο, δεν υπάρχουν σχετικά φάρμακα τα οποία όφειλε να λαμβάνει αν έπασχε όντως. Εδώ δημιουργούνται τα ερωτήματα για ποιο λόγο δεν στεγογραφούντουσαν και αν στεγογραφούντουσαν με κάποιο τρόπο, αν δινόντουσαν ή όχι. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν μια σημαντική θέση. Εδώ τώρα το θυμόμαστε από τότε, γιατί είχαμε μιλήσει και με το φαρμακοποιό. Ενώ ξέραμε ότι η γυναίκα αυτή είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, μας έλεγε ο φαρμακοποιός ότι εμφανιζόταν ο Μάνος κυρίως και η Ρουλά και η κοπέλα εκεί που βοηθούσε και έπαιρνε κάποιες κρέμες από το φαρμακείο. Όχι φαρμακευτική αγωγή. Θυμίζω ότι η γυναίκα ακούγαμε ότι είχε μεταξύ άλλων και σκλήρυνση κατά πλάκας, έτσι δεν είναι? Κλείνει τα πλάκα, έχει ένα CA ενδομητρίου, μια νεοπλασία. Σίγουρα θα έχει και κάποια άλλα χρόνια προβλήματα λόγω και της ηλικίας της. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν έλαβανε καμία φαρμακευτική αγωγή, τουλάχιστον επίσημα, δηλαδή μέσω της συνταγογράφησης και μέσω της οποίας μπορούμε να καταλάβουμε αν έπαιρνε φάρμακα ή όχι. Πάντως, από όσα βλέπω εγώ μέχρι τώρα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και είναι ένα σημαντικό θέμα για μας, για να δούμε την πορεία της στο νοσοκομείο. Κύριε Γαλεντέρη, ψάχνετε αν είναι δολοφονία ο θάνατός της ή αν στην ουσία αφέθηκε από αμέλεια να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα. Κοιτάξτε, ψάχνουμε να
πώς και με ποιον τρόπο ανέπτυξε τη λίμωξη και μετά το σηπτικό σοκ. Τώρα, αν αυτή η πράξη μέσω της, των αρχών θεωρηθεί αμέλεια ή θεωρηθεί κάτι εκπρομελέτηση, θεωρηθεί κάτι με ενδεχόμενο δόλο, αυτό νομίζω ότι είναι ένα νομικό ζήτημα. Εμείς, εγώ ως ιδιοδικαστής, ως γιατρός, οφείλω να ερευνήσω την πορεία προς τον θάνατο. Δηλαδή, τι συνέβη και τελικά αυτή η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έχετε τα στοιχεία για να το κάνετε, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί εκταφή, μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ή έχετε πράγματα που μπορούν να σας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα? Αρχικά θα περιμένουμε το αντίγραφο του νοσοκομείου, του φακέλου, με την τελευταία της νοσηλεία. Από εκεί θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψουν αρκετά δεδομένα και αφού έχουμε αυτά τα πράγματα μπροστά μας, τότε θα αποφασίσουμε αν θα ετηθούμε κάποια περαιτέρω κίνηση ή αν θα κινηθούμε μόνο με τον ιατρικό φακέλο. Άρα μπορεί να χρειαστεί και η εκταφή, λέτε, είναι ανοιχτό? Είναι ενδεχόμενο, ναι, φυσικά. Κύριε Γαλεντέρη, σας ευχαριστώ. Θα το ζητήσω από τον κύριο Γαλεντέρη να μείνει κοντά μας, γιατί έχουμε αυτή την υπόθεση με το 14χρονο κορίτσι στο Βόλο και ζητήσαμε να μας πει μια γνώμη από τη γνώση του. Θα τον δούμε λοιπόν σε λίγο. Στο μεταξύ, θέλω να καλησπέρισω και την κυρία Κωστοπούλου. Κυρία Μυρσίνη Κωστοπούλου, νομίζω γνωστή σε όλους μας, είναι κοντά μας. Γεια σας, κυρία Κωστοπούλου, και ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Ζήτησα από την κυρία Κωστοπούλου να μας πει δύο κουβέντες, γιατί έχει ξεσπάσει και αυτή η διαμάχη με την κλινική ψυχολόγο, δηλαδή την συνάδελφό της, γιατί και η ίδια κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια είναι, και το αν έπρεπε να γίνει εξέταση της ρούλας, να μπουν στοιχεία, να γίνει μια αξιολόγησή της σε αυτή την έρευνα για τις ζωγραφιές. Τι λέτε, κυρία Κωστοπούλου? Υποστηρίζω στο έπακρον τη δουλειά της συναδέλφου, η οποία είναι ευφιέστατη. Όλη η ανάλυση που έκανε και επιστημονικά τεκμηριωμένη βασίστηκε σε μία εντελική ανάλυση του λόγου της φερόμενης ως δράστης των τριών μικρών παιδιών. Βασίστηκε σε μία πάρα πολύ αναλυτική ερμηνεία της συμπεριφοράς που επικοινώνησε με τη συνάδελφο. Έχει κάθε δικαίωμα να αναλύσει τις ερμηνείες που έβγαλε από την αναστροφή της η ψυχολόγος με την κυρία Πισπυρίγκου. Τώρα το ότι διέρευσε, ενώ κανονικά οτιδήποτε σημαίνει στην προανάκριση δεν θα έπρεπε φυσικά να διαρρεύσει και να είναι απόρριτο, αλλά όπως ξέρουμε όλοι συνήθως έτσι συμβαίνει και επουδενή η συνάδελφος δεν ευθύνεται γι' αυτό. Ναι. Και όσον αφορά στο ότι δεν στηρίχτηκε στις ζωγραφιές όπως ετήθηκε αρχικώς, θα ήθελα να πω σε όσον αφορά σε μένα ότι ευτυχώς που δεν βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στις ζωγραφιές, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ναι, μεν οι ζωγραφιές έχουν μια τεράστια δύναμη αποκαλυπτική για τον ψυχισμό του παιδιού, αλλά ό,τι ερμηνεύεται εκ των υστέρων των γεγονότων δεν είναι ποτέ αντικειμενικό. Κύριε Κωστοπούλου, δεν έχετε εξετάσει το πρόσωπο για το οποίο θα σας ρωτήσω, αλλά πολλά έχουν υποθεί. Μια εικόνα σίγουρα έχετε. Τι είναι για σας η Ρούλα Πισπυρίγκου? Να ξεκινήσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να κάνει παιδιά. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η βία που είχε μέσα της, που φαίνεται να έχει και μια διαγενεολογική ρίζα μέσα στην οικογένεια, εάν δεν είχε κάνει παιδιά, να είχε, επειδή κάπου θα έπρεπε αυτή η αρνητική ενέργεια να βγει, θα μπορούσε, αν δεν είχε παιδιά, να γυρίσει στον εαυτό της, οπότε να καταστρέψει τον ίδιο της τον εαυτό, αντί να διαπράξει αυτά τα εγκλήματα. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με μια ιδιαίτερα διαταραγμένη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ασταθής συναισθηματικά και ένας άνθρωπος ο οποίος θα παλέψει μέχρι τελικής δόσεως να μας πείσει όλους για αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αντέξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωστοπούλου, για προβληματισμό, για σκέψη, είναι όλα αυτά που μας είπε η κυρία Μυρσίνη Κωστοπούλου. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι! Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.